Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside You, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί φαίνεται να επιταχύνονται υπό την ασφικτική πίεση των δανειστών. Υπάρχουν όμως και πολλοί πληστηριασμοί οι οποίοι τελικά δεν πραγματοποιούνται. Περισσότερα θα μας πει η Βάσο Αγγελέτη. Βάσο, καλησπέρα. Γεια σου, Τέτα. Σήμερα είναι η δεύτερη μέρα ουσιαστικά πληστηριασμών. Από την προηγούμενη Τετάρτη μεταφέρθηκαν όλοι οι φυσικοί πληστηριασμοί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Και τώρα είναι η δεύτερη ουσιαστικά ημέρα που βλέπουμε δυναμική αύξηση των αριθμών. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν περίπου 260 πληστηριασμοί, από τους οποίους, όπως είπες, πραγματοποιήθηκε ουσιαστικά το 1/4 μόνο. Και αυτό συμβαίνει για πολλούς λόγους. Ένας βασικός είναι ότι βγαίνουν τα ακίνητα στο σφυρί, αλλά δεν υπάρχει ενδιαφερόμενος. Επομένως, σε αυτή την περίπτωση κρίνεται άγονος ο πληστηριασμός και θα επαναληφθεί, θα ανέβουν πάλι τα ακίνητα να εκπληστηριαστούν μετά από 2 μήνες. Αυτή λοιπόν ήταν τα μισά περίπου της προηγούμενης Τετάρτης, με βάση τα στατιστικά στοιχεία που βγήκαν. Ένα μέρος αυτών, το 1/4, πραγματοποιήθηκε και ένα άλλο μέρος που αποτελεί και ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι οι ρυθμίσεις που γίνονται και είναι οι ρυθμίσεις της τελευταίας στιγμής. Όπως μας λένε πηγές τραπεζικές, πηγαίνουν πράγματι αυτοί οφειλέτες ουσιαστικά στο παραπέντε, κυριολεκτικά στο παραπέντε, ρυθμίσουν τις οφειλές τους με χρήματα, με μετρητά ή ακόμα με εμβάσματα από το εξωτερικό, δηλαδή έρχονται αυτοί οι άνθρωποι με σεβαστό ποσό διαθέσιμο. Με χρήματα που λογικά είχαν στο εξωτερικό. Ναι, που μπορεί να είναι και δεκάδες χιλιάδες ευρώ, γιατί κυρίως τώρα προτάσσονται τα επιχειρηματικά ακόμα ακίνητα, δηλαδή δεν βλέπουμε ουσιαστικά σπίτια ιδιωτών ακόμη και οι τράπεζες δίνουν προτεραιότητα σε αυτό, δηλαδή κυρίως βγάζουν επιχειρηματικά ακίνητα. Βλέπουμε λοιπόν ανθρώπους να πηγαίνουν με μεγάλα χρηματικά ποσά, με βάσματα από τράπεζες του εξωτερικού, για να σώσουν την περιουσία τους, την περιουσία της εταιρείας τους. Αυτό αποτελεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ουσιαστικά εκεί είναι το κέρδος, αν το πούμε έτσι, των πληστηριασμών για τις τράπεζες, γιατί ούτε οι τράπεζες θέλουν να βγαίνουν τα ακίνητα στο σφυρί, να συγκεντρώνουν ακίνητα σε περίπτωση που τα αγοράζουν, γιατί πολλές φορές τα αγοράζουν και οι ίδιοι όταν δεν υπάρχει ενδιαφέρον, δεν τις συμφέρει να πιέζονται οι τιμές προς τα κάτω. Ούτε λοιπόν εκείνες έχουν αυτό το ενδιαφέρον, το συμφέρον. Οπότε ουσιαστικά υπάρχει μια ψυχολογική επίδραση της όλης διαδικασίας, ήδη δηλαδή από τον Νοέμβριο που ξεκίνησε η πλατφόρμα, παρότι στην ουσία δεν έχουν πραγματοποιηθεί πολλοί πληστηριασμοί όπως είπαμε. Όμως οι οφειλέτες και κυρίως οι στρατηγικοί κατοπληρωτές, όπως λέμε, δηλαδή οι άνθρωποι που εσκεμμένα δεν πλήρωναν τόσα χρόνια τα δανειά τους και προφανώς δεν πλήρωναν και μετέφεραν τα χρήματά τους στο εξωτερικό, τουλάχιστον πριν τα capital controls βεβαίως. Και τώρα αναγκάζονται να φέρουν τα χρήματα αυτά απ' έξω και αυτό φυσικά αποδεικνύει ότι είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές, δεν είναι οι άνθρωποι που θα πάνε να πληρώσουν κάτι ό,τι έχουν, γιατί σίγουρα δεν πρόκειται οι τράπεζες να βγάλουν αυτά τα δάνεια στο σφυρί τη στιγμή που έχουν συγκεντρώσει τόσα πολλά κόκκινα δάνεια, βγάζουν αυτά που δεν κινούνται. Mm. Και μας λένε μάλιστα ότι πηγαίνουν άνθρωποι που είναι εξαφανισμένοι, που έχουν χρόνια να δουν κάποια κίνηση στο λογαριασμό τους, εμφανίζονται την παραμονή του πληστηριασμού με μεγάλα χρηματικά ποσά, με εμβάσματα όπως είπαμε, για να σώσουν την περιουσία τους. Και αυτό είναι που αποτελεί ενδιαφέρον και ουσιαστικά σε αυτό αποσκοπούν και οι δανειστές και οι τράπεζες για να μειωθούν τα κόκκινα δάνεια, γιατί αυτός είναι ο απότερος στόχος.